να δει από το κεφάλαιο το πρώτο και πρώτο εδάφιο. Ιησούς του να δει πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Και μετά την τελευταία του Μωυσέως, του βούλου του Κυρίου, είπε Κύριος προς τον Ιησού τον Υιόν του Ναβί, τον υπηρέτη του Μωυσέως λέγον. Μωυσής ο περάβολος μου ετελεύτησε, τώρα λοιπόν σηκωθείς, διάβλη τον Ιορδάνη τούτον, συ και πας ο λαός ούτως προς την γη την οποία εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Υιούς Ισραήλ. Πάντα τον τόπον επί του οποίου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εις εσάς έδωκα αυτόν, καθώς είπα προς τον Μωυσή. Από τη Σερήμου και του Λιβάνου τούτου και ως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα η γη των Χεταίων και ως τις θαλάσσεις της Μεγάλης προς τις μας του Ηλίου θελουίστε το όριόν σας. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, καθώς ήμην μετά του Μωυσέως θελοείστε μετά σου, δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλεις πληροδοτήσει εις των λαών τούτο την γη, την οποία όμως από τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τον νόμο, τον οποίο προσέταξε νησέ Μωυσής ο περάβολος μου, μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, για να φέρεισαι μετασυνέσεως πανταχού όπου αν υπάγεις. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι και γραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευολούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεστε μετασυνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δεν δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου, όπου ανυπάγεις. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα αρκετά γνωστό κομμάτι του Λόγου του Θεού, που όμως όσες φορές και αν το μελετήσουμε, ο Κύριος θα μας δώσει πάρα πολλά μηνύματα μέσα από αυτό, αδελφοί. Ο Λόγος του Κελίου μας μιλάει προς τον Ιησού, τον Υιό του Ναβί, τον οποίον τον εκάλεσε, αδελφοί, ο Κύριος, για να τον αξιώσει να φέρει εις πέρας μία αποστολή. Και κάθε ένα από εμάς, αδελφοί, ο Κύριος δεν μας εκάλεσε τυχαία, αλλά μας κάλεσε για να φέρουμε εις πέρας μία αποστολή ο καθένας μας. Και όλοι μας θέλουμε, αδελφοί, πρώτα απ' όλα να φέρουμε εις πέρας την αποστολή της σωτηρίας μας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος την πρώτη αποστολή που έχει είναι να διατηρήσει τη σωτηρία του μέχρι τέλους. Είναι να διατηρήσουμε αυτό που πήραμε από τον Κύριο μέχρι το τέλος της ζωής μας. Είτε αυτό είναι με την αλπαγή της Εκκλησίας, είτε είναι με την προσωπική κλίση του ο καθένας, αδελφοί. Αλλά το βασικό νόημα στη ζωή του ανθρώπου είναι να φέρουμε εις πέρας τη σωτηρία μας. Και εδώ πέρα ο Ιησούς, ο Υιός του να δείχνει μια αποστολή να κληροδοτήσει εις το λαό του Θεού την γη την οποία υποσχέθηκε ο Θεός να δώσει εις τους πατέρας του λαού Ισραήλ, αλλά και στο λαό Ισραήλ. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, για να φτάσει ο Ιησούς του να δει στο πέρας της αποστολής, χρειάζεται να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, και μάλιστα για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ένα και μοναδικό, να κρατήσει τον νόμο και το λόγο τον οποίο παρέλαβε από τον Μωυσή. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι το μήνυμα του Κυρίου προς όλους μας, όπως ακριβώς ήταν στον Ιησού του Ναβί, έτσι είναι και για μας σήμερα, αδελφοί, να κρατήσουμε το λόγο τον οποίο παραλάβαμε από τον Κύριο και τους Αποστόλους μέχρι το τέλος της ζωής μας. Εάν αυτό δεν γίνει, τότε είναι αδύνατο να φέρουμε εις πέρας την οποιαδήποτε αποστολή και αν μας έχει δώσει ο Κύριος και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αδύνατο να φτάσω και να φέρω εις πέρας τη σωτηρία μου που πήρα από τον Θεό, εάν δεν κρατήσω τον λόγο τον οποίο πήρα
από τον Κύριο το Λόγο του Θεού, τον οποίον βρήκα γεγραμμένο από τον Ιησού Χριστό και τους Αποστόλους δια Πνεύματος Αγίου. Και δεν είναι ένας λόγος, αδελφοί, τον οποίον πήραμε από μία φιλοσοφία, από μία σοφία ανθρώπινη. Δεν είναι ένας λόγος τον οποίον φαντάστηκε ένας άνθρωπος και τον έγραψε σαν αποστάγματα σοφίας, αλλά είναι ένας λόγος ο οποίος γράφτηκε δια Πνεύματος Αγίου με σκοπό να οδηγήσει τον άνθρωπο, με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο ποτέ να μην δηλιάζει και να μην βοηθεί. Αυτό που είπε ο Κύριος στον Ιησού του Ναβίδα, του είπε: «Θα είσαι δυνατός και εσύ πανικά στους πάντες». Του είπε: «Μη φοβού, μη φοβάσαι, ούτε να δηλιάσεις, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου όπου αν υπάγεις». Και γιατί του το λέει αυτό, αδελφοί, ο Κύριος του Ιησού του Ναβί? Γιατί ξέρει ότι ο Ιησούς του Ναβί αυτό που θα κάνει το πρώτο είναι να φυλάξει το Λόγο του Κυρίου, και ο Λόγος του Κυρίου θα τον οδηγεί πάντοτε σε ασφαλή μονοπάτια. Ο Λόγος του Κυρίου θα τον οδηγεί πάντοτε εκεί που πρέπει. Η φωνή του Θεού θα τον οδηγεί πάντοτε εκεί που πρέπει να πηγαίνει. Εάν όμως ο Ιησούς του Ναβί άφηνε το Λόγο του Κυρίου, δεν θα πήγαινε εκεί που έπρεπε. Δεν θα πήγαινε εκεί που τον οδηγούσε ο Κύριος, αλλά θα πήγαινε εκεί που τον οδηγούσε το μυαλό του, η σοφία του, η φαντασία του. Και εκεί ο Θεός δεν θα ήταν μαζί του. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να εκτελέσει και να ακολουθήσει και να πειθαρχήσει στο Λόγο του Κυρίου, όπως ακριβώς τον παρέλαβε από τον Κύριο και από τον Λόγο του Θεού, τότε όπου και αν πηγαίνει, ο Κύριος θα είναι μαζί του. Θυμάμαι έναν αδερφό ο οποίος μας έλεγε μια φορά μια ομολογία και μια εμπειρία που είχε όταν πρωτοπίστεψε. Έτσι, είχε πάρει με ζήλο πολύ το Λόγο του Θεού και διάβαζε εκεί το Ευαγγέλιο, είχε βαφτιστεί και μόλις για το Πνεύμα Άγιο, ήταν έτσι μέσα στον πρώτο ζήλο, θα λέγαμε, στην πρώτη αγάπη, και όπως ήταν εκεί ζηλωτής και ευλογημένος, ο Θεός τον ευλογούσε όπου πήγαινε, του δίνε χάρη πολύ, και μια μέρα τον προσκαλούν να πάει σε ένα πάρτι, σε ένα κλαμπ. Λέει ο αδερφός: «Α, ωραία, θα πάω, θα τους ομολογήσω κιόλας εκεί, θα τους μιλήσω για τον Κύριο». Πάει λοιπόν ο αδερφός, με το που μπαίνει στην είσοδο του κλαμπ, σταματάνε όλα και τον επισκέπτει ο Κύριος και του μιλάει: «Εδώ όμως που μπαίνεις, εγώ δεν μπορώ να είμαι μαζί σου». Και εκείνη τη στιγμή, αδελφοί, απομακρύνθηκε ο Κύριος από αυτόν, ο αδελφός μπήκε και βεβαίως όχι μόνο δεν ομολόγησε, αλλά ήπιε, μέθησε, και η παρουσία του Θεού σίγουρα δεν ήταν μαζί του. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος δεν οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού, θα οδηγηθεί από το πνεύμα του διαβόλου. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού, θα πάει στον κόσμο, θα πάει στην αμαρτία, θα πάει σε μέρη τα οποία δεν είναι ο Θεός. Και είναι πολύ σοβαρό, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε να είμαστε εκεί που είναι η παρουσία του Θεού. Να είμαστε πάντοτε εκεί που κατοικεί ο Θεός. Εκεί δεν έχουμε κίνδυνο. Εκεί ταιριάζει ο Λόγος του Θεού προς τον Ιησού του Ναβί: «Μη φοβηθείς, μη δηλιάζεις, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου πανταχού όπου αν υπάγεις». Είναι λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, πάρα πολύ σοβαρό να προσέχουμε, να συγκεντρώνουμε το νου μας και το μυαλό μας μέσα στα όρια του Θεού. Ο Κύριος δεν είπε στον Ιησού του Ναβί: «Πήγαινε, διάλεξε ένα μέρος και πήγαινε και ζήσε εκεί», αλλά του είπε τα όρια του. Τον δίδαξε τα όρια του, του είπε: «Από τη σερή μου του λιβάνου τούτου και ως του ποταμού του μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου,
πάσα η γη των Χεταίων και ως τις θαλάσσες της μεγάλης προς δυσμάς του ηλίου, θελήστε το όριόν σας. Συγκεκριμένα όρια, αδελφοί. Και ο λόγος του Θεού στη ζωή του χριστιανού έρχεται και θέτει όρια. Και λέει ο Κύριος, όταν βγεις από τα όρια αυτά τα οποία θέτει ο λόγος του Κυρίου από σένα, τότε είσαι σε κίνδυνο. Κινδυνεύεις να χάσεις ακόμα και τη σωτηρία σου. Κινδυνεύεις να βγεις έξω από το Λόγο του Θεού. Κινδυνεύεις να βγεις έξω από την παρουσία του Θεού, όπου είσαι απόλυτα προστατευμένος. Γιατί εγώ, ο Κύριος, σε καλύπτω με την παρουσία μου. Εάν όμως αποφασίσεις να κάνεις αυτό που θέλεις, τότε θα βγεις από τα όρια αυτά και θα βασανίζεσαι όπως βασανιζόταν η δίκαιη ψυχή του Λότ, αγαπητοί αδελφοί. Και ο Κύριός μας, αγαπητοί αδελφοί, θέλει πάντοτε να μας έχει μέσα στην παρουσία. Προστατευμένους, φυλαγμένους. Προστατευμένους από τους πειρασμούς. Προστατευμένους από τον κόσμο. Όχι ότι ο Ιησούς του Ναβί θα πήγαινε και όπου πήγαινε θα του λέγανε «Ω, καλώς ήρθες, Ιησού Ιε του Ναβί και ο λαός του Θεού, περάστε, κυριεύστε εδώ πέρα τη γη μας, πάρτε την». Ποτέ δεν έγινε αυτό. Αλλά τι του είπε ο Κύριος? «Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε ελευθερώνω». Έφτασε ο Ιησούς του Ναβί με το λαό του Θεού στην Ιεριχώ. Τα τείχη, τα πελώρια. Τα τείχη που μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Και ο Ιησούς του Ναβί δεν πήγε εκεί πέρα με καταπέλτες και με βόμβες και με χειροβομβίδες και με πυράβλους και λοιπά. Αλλά ξέρετε πώς πήγε? Εις το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Και ο Κύριος δεν του είπε θα πολεμήσεις τώρα και θα κάνεις στρατηγικές μεγάλες. Τι του είπε? Θα κάνεις, Ιησού, ό,τι σου πω. Θα κάνεις ό,τι σε προστάξω. Δεν θα κάνεις τίποτα διαφορετικό. Ούτε θα στρέψεις δεξιά, ούτε θα στρέψεις αριστερά. Ό,τι σου πω, ακριβώς αυτό θα εκτελέσεις και θα είσαι νικητής. Και του είπε πράγματα που άμα τα λέγαμε σε κάποιον από τους στρατηγούς των ημερών μας, θα λέγει αυτό δεν είναι στρατηγική μάχη. Γιατί η μάχη η δική μας, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι μάχη εναντίον σαρκός και αίματος, αλλά είναι μάχη εναντίον εις τας εξουσίας του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου. Του είπε θα σαρπίσεις, του είπε 7 φορές θα γυρίσεις γύρω από τα τείχη και τα τείχη θα πέσουν. Αγαπητοί αδελφοί, δεν ξέρουμε τι φυσικά φαινόμενα συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Ιησούς του Ναβί εκτέλεσε ακριβώς το Λόγο του Θεού και το αποτέλεσμα ήταν πολύ μεγάλη ευλογία για το λαό του Θεού και ο Κύριος εχάρισε στο λαό την Ιεριχώ. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος εχάρισε εις το λαό Ισραήλ τον τόπο τον οποίον έμελε να κληρονομήσει. Κατά τον ίδιο τρόπο, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος θα μας χαρίσει τις ευλογίες τις οποίες όχι εμείς θέλουμε, αλλά ο Κύριος έχει προσδιορίσει για εμάς. Πότε? Όταν εκτελούμε το Λόγο του Κυρίου ακριβώς. Και το πρώτο πράγμα, αγαπητοί αδελφοί, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Είναι να κερδίσουμε τον ουρανό. Ο Ιησούς του Ναβί έμελε να κερδίσει μία γη την οποία ο Κύριος υποσχέθηκε εις το λαό του τότε. Τώρα, η δικιά μας η σειρά είναι να κληρονομήσουμε μία γη την οποία μας υποσχέθηκε ο Θεός και η οποία είναι γη αιώνια και ασάλευτη. Είναι μια γη η οποία δεν κινδυνεύει να την κυριεύσει κάποιος, αλλά είναι μια γη η οποία μας την υπόσχεται ο Θεός να την κληρονομήσουμε εάν μείνουμε πιστοί έως τέλους.
πιστή έως θανάτου, με απόφαση να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου με οποιοδήποτε κόστος, με οποιαδήποτε συνθήκη, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να κληρονομήσουμε τον ουρανό, αδελφοί. Και τώρα βέβαια κληρονομήσουμε τον ουρανό έχοντας μπροστά μας τον Ιησού του Ναβί, αλλά θα κληρονομήσουμε τον ουρανό έχοντας προοφθαλμόν το πολίτευμα των απαρχής ανθρώπων που ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό, των Αποστόλων, του Πνεύματος του Αγίου. Και είναι μία μάχη εντελώς διαφορετική, αδελφοί, καθώς ο κόσμος και οι εξουσίες του αιώνος τούτου, διαρκώς, αγαπητοί αδελφοί, θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, αλλά αγαπητοί αδελφοί, ο λαός του Θεού, το μικρό υπόλοιπο το οποίο εξέλεξε ο Θεός, θα πηγαίνει από ευλογία σε ευλογία. Αρκεί τι? Να μένουμε μέσα στα όρια της Εκκλησίας του Χριστού. Όχι να βγαίνουμε έξω από αυτά. Όχι να πηγαίνουμε όπου μας οδηγεί η απόλαυση της ψυχής. Γιατί ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, αυτό που θέλει είναι να απολαμβάνει. Και ο Σαμψόν ήθελε να απολαμβάνει. Και απολάμβανε την αγκαλιά της Δαλιδά. Αλλά αυτό που απόλαυσε στο τέλος ήταν δυστυχία και να χάσει τα μάτια του, να χάσει την όρασή του, να χάσει την ευλογία του, να χάσει το θέλημα του Θεού, τα χάσει όλα. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να μείνει πιστός, σταθερός, αγκυροβολημένος στο λιμάνι που λέγεται ο Ιησούς Χριστός, θα απολαύσει το θέλημα του Κυρίου, θα απολαύσει το τέλος της πίστης του, που είναι η σωτηρία της ψυχής του. Αυτό θέλουμε, αγαπητοί αδελφοί. Δεν θέλουμε άλλα πράγματα. Αυτό που θέλουμε είναι να ενεργεί το Πνεύμα του Άγιου στη ζωή μας. Αυτό που θέλουμε είναι τον Κύριο, καθώς μιλούσε στον Ιησού του Ναβί, να έρχεται να μιλάει και σε εμάς. Θέλουμε το Πνεύμα του Άγιου να ενεργεί. Θέλουμε το Πνεύμα του Άγιου να θεραπεύει. Θέλουμε τον Κύριό μας να σώζει. Θέλουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να ενεργεί μέσα μας. Αλλά για να γίνει αυτό, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει ο άνθρωπος να πάρει σταθερή απόφαση να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του, μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μέσα στην παρουσία του Θεού, κατά πάντα, αδελφοί, στο θέλημα του Κυρίου μας. Ήθελα, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε να μένουμε πιστοί μέχρι τέλους στον δρόμο τον οποίο ο Κύριος προετοίμασε μέχρι της ελεύσεως του, αγαπητοί αδελφοί, είτε μέχρι την ώρα που ο Κύριος έχει προσδιορίσει να φτάσουμε εκεί που μας θέλει. Αμήν. Ας ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί, και να συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας και στην Καινή Διαθήκη. Να ψάλουμε τον ύμνο 305. Ύμνος. Κάθε σου πρόβλημα αυτός μπορεί να το λύσει. Κάθε βουνό ο Θεός μπορεί να κρεμίσει.